Με σύμμαχο τον καλοκαιρό προβλέπεται να γιορτάσουν το 15 Αύγουστο οι κριτικοί και οι επισκέπτες του νησιού. Η εξασθένιση των ανέμων από αύριο και η άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως στις νότιες περιοχές, θα διαμορφώσουν ιδανικό σκηνικό για τους χιλιάδες του κόσμου που θα θελήσουν να επισκεφτούν τουριστικούς προορισμούς ή προσκυνηματικούς τόπους, την παραμονή και ανήμερα της Παναγίας. Είναι ιδιαίτερα ιδανικές συνθήκες που διαμορφώνονται από την Τρίτη κυρίως και μετά για το νησί μας, μιας και ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες όλων εκείνων οι οποίοι έχουν ταξιδέψει και παραθερίζουν στο νησί μας. Οι ισχυροί άνεμοι που ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα όσους βρέθηκαν στις νότιες περιοχές της Κρήτης εξασθενούν από αύριο. Στα βόρεια τμήματα του νησιού θα πνέουν από 3 έως 4 μποφόρ και μόνο στα νότια θα φτάνουν μέχρι τα 6 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας όμως θα πέσουν και εκεί αισθητά. Ο καιρός δεν προβλέπεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες συγκοινωνίες στην παραμονή του 15 Αυγούστου, καθώς θα διατηρηθεί καλός με ασθενείς ανέμους και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Αναμένεται ότι θα έχουμε και πάλι πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρο το νησί. Η ηλιοφάνεια ως επιτοπλίστων, οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι στις δυτικές περιοχές του νησιού με την έντασή τους να φτάνει τα 2 με 3 μποφόρ προς το μεσημέρι, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι από βορειοδυτικές έως και δυτικές διευθύνσεις στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ, με εξαίρεση τις ανατολικές περιοχές του νομού Λασιθίου, όπου εκεί πρόσκαιρα μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Ίδιο σκηνικό θα επικρατήσει και την ημέρα του 15 Αυγουστού. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη την Κρήτη, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις, εξασθενημένοι στα δυτικά, στα 2 με 3 μποφόρ, ενώ στα 3 έως και 4 μποφόρ θα πνέουν στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τις υψηλότερες τιμές, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές του νησιού, όπου εκεί οι θερμοκρασίες ενδεχομένως να φτάσουν τους 33 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα διατηρηθεί καλός, επιτρέποντας τους επισκέπτες που έχουν κατακλείσει το νησί να απολαύσουν τις διακοπές τους σε κάθε προορισμό, από τη μία άκρη της Κρήτης ως την άλλη.